Το James Webb βρήκε έναν παράξενο γαλαξία στο πρώιμο σύμπαν, του οποίου το αέριο υποσκιάζει τα αστέρια του, επισημένοντάς τον ως πιθανό κρίκο που λείπει στη γαλαξιακή εξέλιξη. Ο γαλαξίας εντοπίστηκε μόλις ένα δισεκατομμύριο χρόνια μετά τη Μεγάλη Έκρηξη και είναι γεμάτος με τεράστια αστέρια, που είναι σχεδόν δύο φορές πιο ζεστά από αυτά που συνήθως βρίσκονται στο σύμπαν. Αυτά τα εξωτικά αστέρια βομβαρδίζουν τα σύννεφα αερίων, που τα περιβάλλουν με τεράστιες ποσότητες φωτονίων, θερμαίνοντας τα σύννεφα και κάνοντάς τα να ξεπερνούν τα αστέρια που περιβάλλουν. Πρόκειται για ένα σπάνιο χαρακτηριστικό, που υποτίθεται ότι υπάρχει σε γαλαξίες που περιέχουν τις παλαιότερες γενιές άστρων. Οι αστρονόμοι δεν είναι σίγουροι πότε άρχισαν να συσσωρεύονται στους γαλαξίες που βλέπουμε σήμερα τα πρώτα σφαιρίδια αστεριών. Ωστόσο, οι κοσμολόγοι προηγουμένως υπολόγιζαν ότι η διαδικασία ξεκίνησε αργά κατά τη διάρκεια των πρώτων εκατοντάδων εκατομμυρίων ετών μετά τη Μεγάλη Έκρηξη. Οι αστρονόμοι επίσης δεν είναι σίγουροι για τους τύπους άστρων που σχηματίστηκαν στο πρώιμο σύμπαν ή για το χρόνο που χρειάστηκαν για να αναφλεγούν. Καθώς όμως το μόνο υλικό που εκπέμπεται από τη Μεγάλη Έκρηξη ήταν το υδρογόνο και το ήλιο, τα αρχικά, αρχέγονα αστέρια πιστεύεται ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλα, φωτεινά και απίστευτα καυτά. Αλλά επειδή οι πρώτοι και πιο ογκώδεις κοσμικοί πληθυσμοί ήταν τόσο έντονοι, κάηκαν πιο γρήγορα. Μετατράπηκαν σε σούπερνόβα που σκόρπισαν βαρύτερα στοιχεία, που σφυριλατήθηκαν μέσω της πυρηνικής σύνδεξης, θέτοντας έτσι τα θεμέλια για πλανήτες και μεταγενέστερες γενιές αστέρων. Για να αναζητήσουν στοιχεία για τα πρώτα αστέρια και γαλαξίες, οι ερευνητές έστρεψαν τον James Webb σε μια εξαιρετικά μακρινή περιοχή του ουρανού. Το φως ταξιδεύει με σταθερή ταχύτητα μέσα στο κενό του χώρου. Αυτό σημαίνει ότι όσο πιο βαθιά κοιτάμε το σύμπαν, τόσο πιο πίσω στο χρόνο βλέπουμε καθώς ανιχνεύουμε φως που προέρχεται από όλο και πιο απομακρυσμένες πηγές.